Καλησπέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι και φίλες. Είμαστε εδώ στο ξενοδοχείο Hilton στα πλαίσια του 39ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, που για μια ακόμα φορά φαίνεται να έχει ένα πρόγραμμα πολύ ενδιαφέρον με πολλούς ξένους διακεκριμένους ομιλητές και μαζί με Έλληνες από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο θα είμαστε όλοι εδώ να παρακολουθήσουμε όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες παρουσίες. Φέτος, όπως κάθε δύο χρόνια, επιπλέον στο συνέδριο αυτό θα έχουμε και τις εκλογές του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Όπως ξέρετε, έχω βάλει υποψηφιότητα για τη θέση του Αντιπροέδρου και Μελλοντικού Προέδρου για την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, που θα είναι τιμή μου και χαρά μου εάν μπορέσετε να με στηρίξετε σε αυτή την προσπάθεια. Πολλοί από εσάς που με ξέρετε καλά θα έχετε υπόψη ότι κατά τη διάρκεια των 30 ετών και τόσο στο εξωτερικό, στην Αγγλία, έχω εκπαιδεύσει πάνω από 300 άτομα, νέους καρδιολόγους, άλλες φορές ειδικευόμενοι, άλλες φορές νέοι καρδιολόγοι που περιμέναν μια θέση στην Ελλάδα και έχουν περάσει από μένα για μετεκπαίδευση στην καρδιολογία και ιδιαίτερα στην απεικόνηση και η περιχοκαρδιογραφία, που είναι και το αντικείμενο της υποεξειδίκευσής μου. Όλα αυτά με χαρά βλέπω ότι έχουν επανέλθει στην Ελλάδα και άλλοι έχουν βρει θέσεις σε νοσοκομεία, άλλοι ιδιωτεύουν και άλλοι θέσεις σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Και έχει δημιουργηθεί ένας πυρήνας νέων καρδιολόγων. Τώρα βέβαια πολλοί έχουν περάσει και τα χρόνια τους, αλλά συνεχίζουμε την συνεργασία μας σε όλα τα επίπεδα. Επιθυμία μου λοιπόν είναι να συμβάλλω στη συνέχιση του σημαντικού έργου της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, στην εκπαίδευση και σε όλα τα άλλα δημιουργικά έργα που έχει κάνει διαχρονικά, στα συνέδρια, στην εκπαίδευση και στις υποτροφίες που δίνει η Καρδιολογική Εταιρεία σε νέους καρδιολόγους για το εξωτερικό αλλά και το εσωτερικό. Επίσης, να συμβάλλω στην δημιουργική επανασύνθεση των καρδιολογικών δυνάμεων που είναι σε όλο το φάσμα από νοσοκομειακούς γιατρούς του ΕΣΥ, πανεπιστημιακούς γιατρούς και ιδιώτες. Μάλιστα, το περίπου 70% των εγγεγραμμένων καρδιολόγων στην Καρδιολογική Εταιρεία αποτελείται από ιδιώτες και είναι ένας σημαντικός πληθυσμός που λίγο πολύ μένει αναξιοποίητος αυτή τη στιγμή από την Καρδιολογική Εταιρεία και θέλω να συμβάλλω τα μέγιστα έτσι ώστε όλος αυτός ο κόσμος που διψάει και για μάθηση αλλά και να συμβάλλει ενεργά στην Καρδιολογική Εταιρεία παραμένει αναξιοποίητος. Η εμπειρία μου στον ευρωπαϊκό κόσμο είναι μεγάλη. Έχω διαχρονικά λάβει θεσμικές θέσεις Προέδρου της Βρετανικής Εταιρείας Υπερήχων, της Ευρωπαϊκής Απεικονιστικής Εταιρείας, ήμουνα Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου όσον αφορά την απεικόνιση και σε όλες μου αυτές τις θεσμικές θέσεις που είχα καταλάβει έχω βοηθήσει πάντοτε να βρίσκονται ελληνικά ονόματα, νέοι Έλληνες καρδιολόγοι που να παρουσιάζουν και να παρευρίσκονται σε όλες αυτές τις μεγάλες οργανώσεις. Σε όλες αυτές τις θεσμικές θέσεις που έχω καταλάβει διαχρονικά έχω αποκτήσει τεράστια εμπειρία στην οργάνωση των εταιριών αυτών, στην οργάνωση της εκπαίδευσης, δημιουργία υποτροφιών και να συμπεριλαμβάνω άτομα από όλα τα κράτη και βέβαια την Ελλάδα, έτσι ώστε να αναδειχθούν διεθνώς. Πρόθεσή μου είναι να συνεχίσω αυτό το ρόλο στην εκπαίδευση αλλά και στην οργάνωση, να δώσω μια νέα πνοή σε όλους αυτούς τους νέους καρδιολόγους που δεν βρίσκουν θέση στην Ελλάδα και φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτό δεν είναι ένα κακό πράγμα. Εγώ το θεωρώ ένα πολύ
πολύτιμο ατούς, αν μπορούν αυτά τα νέα άτομα να φύγουν στο εξωτερικό, να δούνε, να μάθουν, να κάτσουν 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, 5 χρόνια. Αλλά από τη δική μου εμπειρία είναι ότι όλα αυτά τα άτομα κάποια στιγμή θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα. Και δυστυχώς όταν γυρνάνε στην Ελλάδα δεν βρίσκουν θέση. Εγώ πιστεύω ότι η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία μπορεί να συνεισφέρει, να βοηθήσει αυτούς τους νέους καρδιολόγους που θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα και ψάχνουν κάποια εργασία. Ευελπιστώ η ένταξή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, τη θέση του Αντιπροέδρου, να αποτελέσει το εφαλτήριο για το οποίο θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για τον εξυγχρονισμό, την περαιτέρω διεθνή προβολή και καταξίωση της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας διεθνώς, την ενίσχυση του πολύπλευρου αλλά και βαρεσίμαντου έργου της. Σας ευχαριστώ.